σήμερα. Σας ευχαριστούμε και εμείς γενικότερα για την υποστήριξη της συνεργασία που έχουμε μαζί σας. Ο ΚΟΑΤ ξεκινάει όντως τις νέες του δραστηριότητες, αφού τελείωσε την προηγούμενη χρονιά, γύρω στο τέλος Ιουλίου, κλείνοντας με το ΚΑΜΠ, το οποίο υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την ΑΕΚ Τρίπολης, εδώ στην Τρίπολη, έχοντας την ευθύνη για τη λειτουργία της ομάδας κολύμβησης, και κλείνοντας και με τη συμμετοχή μας στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, που φέτος διεξήχθηκαν σε τρεις πόλεις, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στον Βόλο. Και είχαμε μια πολύ καλή σειρά επιτυχιών με τα 10 παιδιά που συμμετείχαν στις δραστηριότητες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, η κορυφαία διοργάνωση της εθνικής πολιτικής που ασκείται στη χώρα μας. Τώρα είναι Σεπτέμβριος, βρισκόμαστε στο κολυμβητήριο, ξεκινάμε τις εγγραφές μας για τα νέα μας τμήματα, όπως λειτουργούσαμε πάντα από το γραφικό μας τμήμα, το τμήμα εκμάθησης, την υποστήριξη των τμήματων της αγωνιστικής, προαγωνιστικής, με τα επίλεκτα και τα προεπίλεκτα, και με το τμήμα των ενηλίκων που στηρίζουμε κάθε χρονιά, καθώς και το κοινωνικό πρόγραμμα που υπογράφουμε τη σύμβαση σχετική με το Δήμο Τρίπολης και το νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Και φέτος έχουμε και μια νέα στρατηγική συνεργασία με τη σχολή χορού Dance Point, στην οποία θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα συγχρονισμένης κολύμβησης. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Τι θα περιλαμβάνει, τι θα έχει συνεργασία? Η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι το άθλημα εκείνο στο οποίο τα παιδιά, οι εκπαιδευόμενοι, μικροί-μεγάλοι, είναι μέσα στην πισίνα και ασκούνται στο χορό και στην κίνηση με το κολύμπι. Είναι ένα απαιτητικό άθλημα το οποίο έχει μια ιστορία γύρω στα 60-70 χρόνια περίπου, ξεκίνησε από τον Καναδά και την Αμερική. Και είναι Ολυμπιακό άθλημα και η χώρα μας έχει πολύ σημαντικές επιδόσεις, γιατί έχει μια πάρα πολύ καλή εθνική ομάδα, η οποία το τελευταίο εξάμηνο, συμμετέχοντας σε αγώνες, είχε και πρωτιές πάρα πολύ σημαντικές. Με τελευταία, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Μόσχα, στην Ρωσία. Μετά τη συνεργασία που κάνατε το καλοκαίρι με την ΑΕΚ Τρίπολης για το ΚΑΜΠ, που έγινε με μεγάλη επιτυχία και αρκετά παιδιά, βλέπουμε μια δεύτερη συνεργασία με την σχολή χορού Dance Point. Βλέπουμε το ΚΟΑΤ να συνεχίζει την εξωστρέφεια και να ανοίγει τις πόρτες σε όλο τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να συνεργαζόμαστε με άλλους φορείς της πόλης μας, γιατί και οι δραστηριότητες δεν είναι μεμονωμένες, δεν κάνω μόνο μία απλή κολύμβηση. Αξιοποιώ την δυναμική που οι προπονητές και οι γυμναστές μπορούν να μου δώσουν και αξιοποιώ μια τεράστια υποδομή που λέγεται κολυμβητήριο, που είναι η μοναδική στην περιφέρεια Πελοποννήσου, πιστό κολυμβητήριο Ολυμπιακών Προδιαγραφών, και η οποία μπορεί να στηρίξει την οικονομία της πόλης γενικότερα. Η συνεργασία μας με την ΑΕΚ Τρίπολης ήταν πάρα πολύ σημαντική, η οποία περιλάμβανε και διάφορες δραστηριότητες πέρα από τα παιδιά που συμμετείχαν. Έγινε και μια συνεργασία και υποστήριξη με το πρόγραμμα των παιδιών, των προσφύγων που είναι στην πόλη μας. Και πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην αφήνουμε κάτι το οποίο είναι αιχμή του δόρατος για την οικονομία μας, αλλά και για τις δραστηριότητες αθλητικές μας, πρώτα στις αθλητικές δραστηριότητες και μετά για την οικονομία μας, να πηγαίνει πίσω. Να περάσουμε και λίγο στις δραστηριότητες της συνεργασίας εκτός νερού. Το Dance Point, μια σχολή που αρκετό χρονικό διάστημα προσφέρει στην πόλη μας πολύ ωραίες δράσεις, πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Πείτε μας λίγο, τα παιδιά που θα συνεργαστούν σε αυτό το πρόγραμμα, που θα κάνουν συγχρονισμένη κολύμβηση, εσείς τι θα κάνετε σε αυτό? Για μας είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τον ΚΟΑΤ. Είναι μια ευκαιρία για όλους μας να αναδείξουμε και το κολυμβητήριο και το χώρο και να ξεκινήσουμε ένα καινούριο άθλημα που στην ουσία είναι ένας συνδυασμός αθλήματος και τέχνης. Εμείς έχουμε το μέρος της κίνησης και του χορού περισσότερο. Τα παιδιά θα έρχονται στο κολυμβητήριο δύο φορές την εβδομάδα και μία φορά την εβδομάδα θα ασκούνται στη σχολή με βαλέτο. Επειδή η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι αρκετά απαιτητική και θέλει και δύναμη, ευληγεσία, ένα αρμονισμό στην κίνηση, αλλά και πολύ θεατρικότητα, μουσικότητα, εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό το μέρος. Οι εγγραφές μας γίνονται για όλα τα τμήματά μας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή εδώ στους χώρους του κολυμβητηρίου, σε αυτή την πόρτα συγκεκριμένα. 5.30 με 7.30, οπότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα πληροφόρησης. Καθώς και στη σχολή χορού Dance Point μαζί με την κυρία Μπαμπά, όπου μπορούν να βρουν τις προφορές που χρειάζονται στον προγραμματισμό που έχουμε κάνει για τρεις φορές την εβδομάδα. Οι δύο φορές την εβδομάδα, που είναι γύρω στις 3 ώρες, είναι στο κολυμβητήριο και η μία φορά την εβδομάδα είναι στη σχολή χορού. Θέλω να πω επίσης ότι πέρα από την εξειδίκευση που θα έχει η σχολή Dance Point, εμάς η γυμνάστριά μας είναι προπονήτρια με ειδικότητα συγχρονισμένη κολύμβηση, είναι η κυρία Σταυρούλα Φατούρου, και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή δουλειά και ένα καλό αποτέλεσμα με στόχο τέλος της χρονιάς να κάνουμε κάτι που να δείξουμε
τη δουλειά μας. Με αφορμή αυτό που μας είπατε για την καθηγήτρια που θα έχετε, στα υπόλοιπα τμήματα έχετε κάποια ανανέωση, έχετε νέους καθηγητές? Ναι, και ευχαριστώ που με ρωτάτε. Έχουμε, η προπονητική μας ομάδα βασίζεται στην κυρία Κωστούλα Οικονόμου, που είναι πάντα το βασικός συνεργάτης και ο βασικός άνθρωπος που κρατάει αυτή την ομάδα μπροστά. Έχουμε δύο νέα παιδιά, ο Τρίφωνος ο Πετρόπουλος και ο Κώστας Τριταφύλου είναι βασικοί μας συνεργάτες πάντα, στηρίζοντας όλες τα τμήματά μας της άθλησης και της προπόνησης. Και έχουμε και δύο νέα παιδιά τα οποία έχουν βγει από τις πλάτα του ΚΟΑ, τον Δημήτρη Δομπλιάκα και τη Μαριλένα την Κωστόγεννη, που είναι παιδιά που έχουν ειδικότητα κολύμβησης, απόφοιτοι της Γυμναστικής Ακαδημίας της Αθήνας και της Κομωτινής, και θα είναι η βασική ομάδα υποστήριξης του αθλητικού τμήματος μας φέτος. Άρα με νέο αίμα, ναι, με νέες συνεργασίες, νέους ανθρώπους, συνεχίζετε τη νέα χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.